οικισμός του Δήμου Δοξάτου είναι ένας ξεχωριστός οικισμός, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί συνδέει το παρελθόν με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Αυτό είναι ένα βιβλίο με την Οθωμανική ιστορία. Αυτό είναι από τις εκδόσεις Αναστασιάδη. Το 1894 έχει εκδοθεί αυτό. Είναι σε καλή κατάσταση διατηρημένο, έτσι? Όσο καλύτερα μπορούσαμε. Από τη στιγμή που τα βρήκαμε, τα κορίτσια προσπαθήσαν εδώ να τα συντηρήσουν, να τα διατηρήσουν όσο καλύτερα. Είναι ένα από τα πολλά βιβλία που έχει αρκετά παλιά. Από το 1870 ιδρύεται η φιλοεκπαιδευτική αδελφότητα Φίλιππι, που συμβάλλει στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων με τη δημιουργία αναγνωστηρίου και ενός βιβλιοπωλείου ελληνικών εκδόσεων. Στο κτίριο του αναγνωστηρίου στεγάζεται η φιλαρμονική και το περίφημο στην εποχή του συγκρότημα Μαντολινάτας. Το 1913 έγινε η πρώτη σφαγή, η οποία κυρίως έγινε στο χώρο προς το Χήμαρο. Οι Βούλγαροι πάντα εποφθαλμιούσαν την περιοχή εδώ του Δοξάτου και την ευρύτερη περιοχή, γιατί ξέραμε ότι θέλανε να βγούνε στη θάλασσα, να έχουν δηλαδή πρόσβαση στην περιοχή της Καβάλας. Μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα πήραμε τον δρόμο για να ανακαλύψουμε αυτό το κρυμμένο μονοπάτι που λίγοι από εμάς μπορεί να γνωρίζουμε. Πραγματικά, μέσα από διαδρομή μερικών λεπτών, καταφέραμε να αντικρίσουμε τις πρώτες εικόνες. Άλλωστε, το όνομα του χωριού σημαίνει ένα χωριό που ζει μέσα σε λάκκο. Το χωριό βέβαια ξαναχτίζεται, κάποια σπίτια όμως θα μείνουν για πάντα ερείπια. Δημιουργείται ο οικισμός των κάτω Λοκοβικιών, όπου ο πυρήνας του πληθυσμού είναι αρχικά λοκοβικιώτικος και κατόπιν συμπληρώνεται από μικρασιάτες πρόσφυγες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεσπά το 1940 και σαν αποτέλεσμα έχει νέα βουλγαρική κατοχή για την περιοχή από τον Έστω μέχρι το Στριμώνα. Βούλγαρος δάσκαλος, Βούλγαρος παπάς και κοινοτάρχης εγκαθίστανται στο χωριό, ενώ πολλοί κάτοικοι επιστρατεύονται σε τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, τα λεγόμενα ντουρντουβάκια. Είναι πάρα πολλές οι φορές που έχω προσπαθήσει να αποτυπώσω όλα αυτά τα χρόνια χώρους που κρατάνε την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Αυτή τη φορά ήρθα σε ένα εντελώς διαφορετικό χώρο, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, ένα εκπληκτικό μουσείο, το οποίο όμως παραμένει αναξιοποίητο. Σημαίνει ότι ο κόπος και οι προσπάθειες των αφανών ανθρώπων δεν είναι αρκετές για να διατηρήσουν το χώρο και όλα τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί. Το Λύκειο Ελληνίδων Δράμα συντρίχθηκε το 1946. Πρώτα όμως συντρίχθηκε το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών από την Καλλιρόη Παρέν, μια δυναμική γυναίκα δημοσιογράφο. Και μετά εμείς το 1946, άλλες ψυχωμένες γυναίκες από τη Δράμα ίδρυσαν το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας για να εμψυχώσουν την Ελληνίδα μάνα και το ελληνικό φρόνημα μετά από τη διπλή γερμανοβουλγαρική κατοχή που είχαμε εδώ αρκετά χρόνια.